Καλησπέρα σας, κυρία Κωνσταντίνου. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές. Τι κάνετε, πώς είστε? Σε έναν αγώνα δρόμου να προλάβουμε το καλοκαίρι, να προλάβουμε να γίνουν όλα σωστά, να ενημερωθούν οι πάντες, να διεκδικήσουμε τα πάντα για να χαμογελάσει επιτέλους ο κόσμος. Γιατί αυτό ξέρουμε να το κάνουμε καλά, να τους διασκεδάζουμε. Είμαι βέβαιη γι' αυτό. Είπατε να διεκδικήσουμε. Τι ακριβώς έχετε στο πλάνο, κυρία Κωνσταντίνου? Ό,τι δηλώσαμε με την ανοιχτή μας επιστολή στον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Επειδή θα έχουμε 24 περίπου προβλήματα να αντιμετωπίσουμε με το άνοιγμα, ζητήσαμε διεύρυνση του χώρου που θα καταλαμβάνουμε στο εξωτερικό μέρος, mm-hmm. όπου διατίθεται εξωτερικός χώρος. Στον εσωτερικό έχει προβλεφθεί ανοιχτά παράθυρα χωρίς air condition κτλ. Στόχος όλων είναι να παραμείνουν όλοι υγιείς. Mm-hmm. Αυτό που δεν μπορούμε να προβλέψουμε είναι πώς θα συμπεριφερθεί ο ιός που μας έχει φέρει μέχρι εδώ. Όλα τα άλλα έπονται. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να σωθούμε από τον ιό, δεν πρέπει να πεθάνουμε από λοιμό. Οι mm-hmm. άνθρωποι μας αγωνιούν. Δεν έχουν ψωμί να πάνε στα παιδιά τους. Ο κλάδος έχει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα πρέπει να δοθούν χρήματα με σωστό τρόπο παραγωγικό για να πέσουν στην πραγματική οικονομία. Mm-hmm. Καφέ, ζάχαρη, γάλατα, κρέατα, τυριά, τραπεζομάντιλα, χαρτοπετσέτες, ποτά πρέπει να αγοραστούν, να στηριχθούν οι προμηθευτές για να ανοίξουν οι επιχειρήσεις. Και το στοίχημα του καλοκαιριού είναι γιατί στη Χαλκιδική, που σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, πρέπει να υπάρχει η Χαλκιδική μας. Αυτή τη στιγμή δημοπρατούνται, θα έπρεπε να έχουν δημοπρατηθεί οι χώροι, τα κομμάτια της γης του Αιγαλού. Και θα πρέπει ήδη να έχουν στηθεί επιχειρήσεις. Αν αυτό αργήσει κι άλλο, γιατί προφανώς δεν έχει ακουστεί επαρκώς, αν καθυστερήσουν οι δημοπρασίες, οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να στηθούν. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι όπου βρέχεται από θάλασσα, ενώ θα μπορούσε να δώσει ζωή, θα τονίσει και θα εξαφανιστεί. Αν δεν προλάβουν το καλοκαίρι στην νησιωτική Ελλάδα και στην Ελλάδα που βρέχεται από θάλασσα, να αξιοποιήσουν τους χώρους, δεν θα υπάρξει πρόσληψη 300.000 εργαζομένων. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Άλλο οικονομικό ζήτημα και άλλο κοινωνική πληγή. Δεν πρέπει να μην διαθέσουμε τις θέσεις εργασίας. Πρέπει να προστατευτεί αυτό. Και πρέπει να δουν πολύ σοβαρά ότι δεν πρόκειται τα μαγαζιά έτσι απλά να ανοίξουν εξαθλειωμένα. Υπάρχουν χρέη είτε προς τα ενίκια είτε προς τις δέκο τους ΟΤΑ που τρέχουν 3 μήνες που είναι κλειστοί. Και δεν είναι κλειστή με δική τους υπαιτιότητα, είναι κλειστή γιατί το σύστημα υγείας μας δεν θα άντεχε ασθενείς. Δεν γίνεται αυτές οι επιχειρήσεις να μην αποζημιωθούν. Ο mm-hmm. παρονομαστής των ομοταγών πολιτών σε μια δημοκρατία είναι η διασφάλισή τους mm-hmm. από το κράτος. Και από τις αποφάσεις που παίρνει το κράτος δεν θα πρέπει να είναι ζημιωμένοι οι επιχειρηματίες. Είναι τεράστιο το πλήγμα, κυρία Κωνσταντίνου. Πραγματικά είναι, πραγματικά είναι πολύ μεγάλο. Οι επιχειρήσεις θα κλείσουν. Αν δεν ληφθούν μέτρα που να αφορούν μείωση του ΦΠΑ για να είμαστε ανταγωνιστικοί και να ανακουφίσουμε και τους καταναλωτές με μια γενική πτώση των τιμών. Οι καταναλωτές θα είναι Έλληνες φέτος. Δεν θα έχουμε εξωτερικό τουρισμό. Οι Έλληνες έχουν φτωχύνει όπως ποτέ ξανά αυτές τις μέρες. Είναι όλοι απλήρωτοι. Mm-hmm. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση συνολικά και με μέρημνα κοινωνική. Πότε αναμένετε να ανοίξετε, κυρία Κωνσταντίνου? Σήμερα στην τηλεδιάσκεψη ο Πρωθυπουργός είπε ότι οριστικό άνοιγμα στη 1 Ιουνίου. Ωστόσο, είχαμε και δηλώσεις από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος είπε επί της ουσίας ότι οι οριστικές αποφάσεις θα πάρθουν στις 18 Μαΐου. Έχετε εσείς κάποια σχετική πληροφόρηση από αυτό, γνωρίζουμε κάτι? Αυτό που ξέραμε είναι ότι μπορεί να ανοίξουν λίγο νωρίτερα, δυστυχώς. Μας πρόλαβαν ο τζόγος και τα φρουτάκια που λειτουργούν σε κλειστούς χώρους και τα πολυκαταστήματα, αυτές θα λειτουργήσουν κανονικότατα και εμείς μετά από 15 μέρες στους ανοιχτούς χώρους. Mm-hmm. Πώς γίνεται να γίνει διασπορά από τα πεζοδρόμια και τις πλατείες και όχι από τα φρουτάκια και τα πολυκαταστήματα, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Εγώ είμαι πολιτικός mm-hmm. επιστήμονας, δεν είμαι λοιμοξιολόγος, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι
ότι θα έπρεπε να υπάρχει συντονισμένο άνοιγμα σε όλους. Αναφορικά τώρα... Σε όλες τις επιχειρήσεις. Είπατε... Με μέτρα. Mm-hmm. Είπατε πριν ότι θα λειτουργήσουν οι υπαίθριοι χώροι, αλλά υπάρχουν προβλέψεις χωρίς κλιματιστικά, με ανοιχτά παράθυρα κτλ. Και για τους εσωτερικούς χώρους. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, μια επιχείρηση η οποία δεν έχει έξω χώρο ή δεν έχει εξοπλισμό για έξω, τι κάνει στην προκειμένη περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν αποζημιωθεί αυτή η επιχείρηση, έχει καταστραφεί. Mm-hmm, mm-hmm. Άρα... Και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας, επιμένουμε με λογική και όχι με εκβιαστικές κινήσεις. Όχι θα βγάλω καρέκλες, όχι θα βγάλω το ντιβάνι μου, όχι θα κλείσω και δεν θα ανοίξω, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Οι επιχειρήσεις, για να συντηρηθούν οι οικογένειες που τις απαρτίζουν και δουλεύουν, πρέπει να λειτουργήσουν. Απλά πρέπει να λειτουργήσουν με σωστό τρόπο. Mm-hmm. Να υπάρχει ένας κοινωνικός διάλογος. Η κυβέρνηση μπορεί να πάρει κάποια μέτρα, ο κλάδος θα έχει ανάγκη. Αυτό σημαίνει σεβασμός και ευπρέπεια από όλες τις πλευρές. Στόχος είναι να κρατηθεί η οικονομία ψηλά. Μην καταρρεύσει ούτε το κομμάτι της εργασίας με 700.000 εργαζόμενους, ούτε το κομμάτι των προμηθευτών που είναι 35.000 επιχειρήσεις και ούτε ο κλάδος με 100.000 επιχειρήσεις. Mm-hmm. Απαγορεύεται να μετατραπούμε σε ζούγκλα, κάποιοι ισχυροί να επιβιώσουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της γειτονιάς μας που φωτίζουν τους δρόμους να σβήσουν τα φώτα τους. Δεν επιτρέπεται να συμβεί αυτό. Mm-hmm. Κάποια μέτρα να αγγίξουν και να βοηθήσουν τους πάντες. Μπορεί να γίνει αυτό. Ζητήσαμε 7.000 ευρώ πλαφόν ανώτατο, επανεκκίνηση των επιχειρήσεων για να καλύψουν σοβαρά ζητήματά τους, τις προμήθειές τους για να ανοίξουν, που σημαίνει από το δύο της περσινής χρονιάς μέχρι 2%. Δεν ζητήσαμε τραγικά πράγματα και δεν σημαίνει ότι πρέπει να σκλαβοποιηθούν οι πάντες μέσω των τραπεζών. Mm-hmm. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε το τραπεζικό σύστημα και την κυριαρχία του. Παρόλα αυτά, το κράτος θα πρέπει να βοηθήσει στο μέτρο του δυνατού, έστω με μέτρα. Έστω με μέτρα, δηλαδή και μείωση των απολαβών των υπολείπων. Ακόμη και της εργοδοτικής εισφοράς. Ας πάνε όλα λίγο πιο κάτω, όπως εμείς μηδενίσαμε, ας δοθεί κάτι για να μπορέσουν να δουλέψουν. Δεν είναι πολυεθνικές. Είναι το μπουγατζίδικο, το καφέ και η ταβέρνα της γειτονιάς του καθενός μας. Πλήρως κατανοητά όσα λέτε, κυρία Κωνσταντίνου. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα ένα σχόλιο. Ακούσατε ενδεχομένως σήμερα ο κύριος Χαρδαλιάς νωρίτερα στην επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας απίφθινε αυτηρή σύσταση σε ιδιοκτήτες καφέ μπαρ να μην προμηθεύουν τους πολίτες με take-away ποτά, μεταξύ άλλων και να μην οργανώνουν άτυπα πάρτι. Απολύτως λογικό το δεύτερο όσον αφορά το συνωστισμό, όσον αφορά την μουσική στην διαπασόν. Αλλά αυτό περί απαγόρευσης των take-away ποτών, σας βρίσκει σύμφωνη? Ποια είναι η θέση σας επ' αυτού? Δεν με βρίσκουν σύμφωνη ποτέ οι απαγορεύσεις. Με βρίσκουν σύμφωνη οι οδηγίες. Αυτό θα πρέπει να το προσέξει και η κυβέρνηση, διότι η κατάσταση είναι έκρηθμη και θα πρέπει με ευπρέπεια να αντιμετωπίζουν ακόμη και την επισήμανση των κινδύνων που διατρέχει ο καθένας. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ναι. Δεν χρειάζεται φόβος, χρειάζεται ευπρέπεια, σοβαρότητα και αξιοπρέπεια. Ο κλάδος έκλεισε, ο κλάδος έκανε αυτό που δεν μπορούσε. Μας οφείλουν ακόμα και όταν εφιστούν την προσοχή σε κάτι να γίνει, όχι με τη μορφή απαγόρευσης, να γίνει με τη μορφή της σύστασης. Χρειάζεται ευπρέπεια, γιατί ακόμη δεν έχει δοθεί αυτό που πρέπει για να δείξουν αυτό που πρέπει για τη βιωσιμότητα, την οικονομική των επιχειρήσεων. Ας αφήσουν τις απαγορεύσεις, να δώσουν οδηγίες και να δώσουν και μέτρα για να υπάρχει αύριο στις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κωνσταντίνου, για την εικόνα την οποία μας δώσατε. Εύχομαι καλή δύναμη, να είστε καλά, πραγματικά ευχαριστώ και πολύ. Εύχομαι όλοι να είναι υγιείς και αυτό που πάνω συνέβη σε όλο τον κόσμο να σταματήσει, να περιοριστεί εδώ. Γιατί η ανθρώπινη ζωή αξίζει πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Να είστε καλά, πραγματικά ευχαριστώ, κυρία Κωνσταντίνου. Καλή συνέχεια.